όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι με τις θέσεις μας για αυτά τα ζητήματα. Όποιοι εξυγχρονισμοί γίνονται στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, δεν γίνονται για να βελτιώσουν τη θέση εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στην κοινωνία. Το ανέλησε πάρα πολύ παραστατικά ο σύντροφος ο Γρηγόρης πριν. Αλλά για να διευκολύνουν τη συγκέντρωση όλο και περισσότερου πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Κανένας φορολογικός νόμος δεν έχει ψηφιστεί ποτέ για να απονείμει δικαιοσύνη. Κανένας προϋπολογισμός δεν απέδωσε ποτέ δικαιοσύνη και κανένας αναπτυξιακός νόμος δεν στήριξε αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις παρά μόνο μοιράζοντας κάποια ψίχουλα μερικές φορές για να κλείσουν στόματα και να αναστείλουν αντιδράσεις. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της οικονομικής πολιτικής είναι ότι το 93% των φορολογικών εσόδων του κράτους προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους και το 7% των φορολογικών εσόδων του κράτους από όλων των ειδών της επιχειρήσης. Όπου έχει προχωρήσει ο εξυγχρονισμός του αστικού κράτους, εμπόριο, μεταφορές κτλ., οδήγησε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και σε χτύπημα ή και αφανισμό αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων. Ήρθε η σειρά των υπηρεσιών εδώ και μερικά χρόνια και τώρα ολοκληρώνεται. Η ψηφιοποίηση είναι ένας τέτοιος εξυγχρονισμός να διευκολύνει περισσότερο τη συγκέντρωση και σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας μεθοδικά μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο, οξύνοντας τον ανταγωνισμό, στον οποίο πολύ δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν για ευνόητους λόγους οι αυτοαπασχολούμενοι. Η εικόνα που δείχνουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα είναι εικονική. Ότι εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια επισκέψεις στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν καταργηθεί γιατί όλα γίνονται ψηφιακά και ότι όλες οι δραστηριότητες του κρατικού μηχανισμού πια έχουν περάσει στις πλάτες των αυτοαπασχολούμενων λογιστών. Είναι αυτό που αποκρύπτεται. Όχι μόνο στο καιρό της πανδημίας, αλλά και ακόμα πιο πριν. Τα My Data έρχονται ακριβώς να ολοκληρώσουν αυτή την τάση. Από όποια εμπειρία έχουμε μέχρι σήμερα, επιβαρύνεται αφόρητα ο χρόνος δουλειάς του αυτοαπασχολούμενου λογιστή. Η εντατικοποίηση της εργασίας θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα πήγαινε έλα στις πλατφόρμες για τους χαρακτηρισμούς και τις αυτοματοποιήσεις των φορολογικών εντύπων δεν θα έχουν τέλος. Ήδη για το λεγόμενο στήσιμο του προγράμματος αυτού, οι εταιρείες μηχανογράφησης ρίχνουν το μπαλάκι στον λογιστή για να μπορέσει να στήσει το πρόγραμμα στις διάφορες εταιρείες. Ήδη έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα συγκέντρωσης. Οι δεκάδες εταιρείες λογισμικού που γνωρίζαμε είτε εξαγοράστηκαν είτε εξοβελίστηκαν. 4 έμειναν σήμερα στην ουσία. Αυτές παίζουν το παιχνίδι στο επίπεδο των προγραμμάτων. Θα γίνει κάτι διαφορετικό για τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές? Και δεν είναι μόνο οι μεγάλες γνωστές ελεγκτικές λογιστικές εταιρείες που επιφαλμιούν το τζίρο του κλάδου όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνουν και άλλες στο χορό γιατί μυρίστηκαν προς τα που πάει το πράγμα. Η Eurobank σε συνεργασία με την Epsilon στείνουν ένα καινούριο μαγαζάκι. Σε εκδήλωση που κάνανε πριν από λίγες μέρες, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank λέει: «Η Eurobank στηρίζει μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διευκολύνει τον επιχειρηματικό κόσμο να μεταβεί γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια στα ηλεκτρονικά βιβλία. Με την πρωτοβουλία μας επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση της χώρας, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να μειώσουν το διοικητικό κόστος και να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό». Αυτά επιβεβαιώνουν με τα λόγια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank αυτά που έλεγε ο σύντροφος ο Γρηγόρης πριν για το τι σημαίνει ψηφιακό κράτος. Κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τον ανταγωνισμό. Το θέμα είναι ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτόν τον ανταγωνισμό. Όχι μόνο λόγω οικονομικού μεγέθους, αλλά και λόγω δυνατότητας εκμετάλλευσης μισθωτής εργασίας την οποία δεν έχουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτά ακριβώς όλο αυτό το διάστημα στηρίζουν οι ηγεσίες στο Οικονομικό Επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Αυτά στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
ψιθυρίζοντας δίθεν αντιδράσεις στο επίπεδο, όπως λένε και οι ανακοινώσεις της νέας παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων έχει και ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ, έχει και ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στο επιμελητήριο, ότι δεν υπάρχει, λέει, προετοιμασία για την εφαρμογή. Ή καλούν την κυβέρνηση να δώσει ενισχύσεις στις επιχειρήσεις. Πρωτότυπο, δεν το έχει υπόψη της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Ή ότι θέλουν, λέει, κράτος συνεργάτη. Μα το κράτος είναι συνεργάτης. Αλλά δεν είναι δικός μας συνεργάτης. Είναι συνεργάτης των άλλων, των μεγάλων επιχειρήσεων, του κεφαλαίου, γιατί το κράτος είναι όργανο αυτού που έχει την οικονομική εξουσία. Και αυτό το πράγμα θέλουν να αποκρύψουν από τον κόσμο. Η εντατικοποίηση της εργασίας δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς. Τα δεκάωρα και τα δωδεκάωρα, άλλωστε, για τους αυτοαπασχολούμενους δεν λένε τίποτα. Μπορεί να δουλεύουν και περισσότερο. Αλλά όλες αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι πάνω από 15 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, έχουμε χάσει τον μπούσουλα στο τι γίνεται, επιβαρύνουν και τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι όταν δεν είναι στο γραφείο μπορούν και μέσω του κινητού τους να στέλνουν προσλήψεις ή αλλαγές ωραρίου ή υπερορίες ή το ένα ή το άλλο. Μέσα από αυτή την εντατικοποίηση, λοιπόν, αυξάνουν τα ποσοστά του κέρδους τους οι καπιταλιστές. Μέσα από την εντατικοποίηση θα προλεταριοποιήσουν και τους αυτοαπασχολούμενους, είτε στις υπηρεσίες, είτε στο εμπόριο, είτε στη βιοτεχνία. Και αν χτυπηθούν οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι οι δικοί μας πελάτες, δεν είναι οι πελάτες μας οι πολυεθνικές, θα χτυπηθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές. Ο μοναδικός δρόμος, λοιπόν, που έχουμε μπροστά μας είναι η κοινωνική συμμαχία, ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ. Ο αγώνας για το 8ωρο, για δημόσια υγεία, πρόνοια, παιδεία, για ελεύθερο χρόνο, για κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, είναι και ο δρόμος των αυτοαπασχολούμενων. Είναι κοινός δρόμος για όσους καταπιέζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την εκμεταλλευτική κοινωνία. Ο δρόμος, λοιπόν, που οδηγεί στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, στον κεντρικό σχεδιασμό και στον εργατικό λαϊκό έλεγχο, είναι και ο δικός μας δρόμος. Γιατί, ένα παράδειγμα θα πω μόνο. Το 2021, λοιπόν, καταργούν 8ωρα δικαιώματα και λένε για ατέλειωτες ώρες εργασίας, ενώ από το 1936 αφίσα στη Σοβιετική Ένωση ενημέρωνε τους εργαζόμενους ότι η νέα μας εβδομάδα θα έχει 35 ώρες δουλειάς και 133 ώρες ανάπαυση και ψυχαγωγία. Αυτός είναι, μπορεί να είναι μάλλον, και ο μοναδικός λόγος που πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο που προτείνει το ΚΚΕ.